Γεια σας παιδες, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Subnautica. Και επιστρέφω από αυτό εδώ τη ζώνη με τα φύκια. Είχα πάει και μάζεψα κάποια μεταλλικά αντικείμενα για να τα κάνω τιτάνιο. Επίσης βρήκα ένα αυγό, στο πάτωμα το βρήκα. Και εκεί που βρήκα τα χαλάσματα βρήκα και ένα δόντι από Stalker, το οποίο από ό,τι ξέρω βοηθάει στο να φτιάξω ένα πιο δυνατό γυαλί. Να φορτίσουμε την μπαταρία μας. Quartz εδώ πέρα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να φτιάξω μια γλάστρα από την οποία έχουμε φέρει υλικά, για να δω. Τιτάνιο. Η γλάστρα είναι τεράστια. Αυτή είναι για τον εσωτερικό χώρο. Όχι, αυτή είναι για τον εσωτερικό χώρο. Με συγχωρείτε, έγινε ένα λαθάκι. Το βάλουμε εδώ. Μπορεί να το αλλάξω θέση άμα δεν μ' αρέσει. Προς το παρόν φοβάμαι μήπως άμα είναι σάπια αυτά δεν μπορώ να τα φυτέψω. Ωραία, και τι άλλο θέλω. Κινέζικες πατάτες. Ας ελπίσουμε ότι είναι κομπλέ. Επίσης θα δοκιμάσω να ρίξω το αυγό του Stalker εδώ μέσα. Ας ελπίσουμε να μην μου φάει όλα τα ψάρια μου. Ας μαζέψω εγώ κανένα ψαράκι σε περίπτωση που γίνει κάποια στραβή. Δεν ξέρω πόσες μέρες παίρνει για να βγει από το αυγό το ψάρι. Αυτό πιάνει πολύ χώρο βέβαια, δεν πειράζει. Ωραία. Ας βάλουμε τα υπόλοιπα τιτάνιο εδώ πέρα και να μαγειρέψουμε. Βασικά ξέρετε κάτι, θα ήθελα να φτιάξω αυτό εδώ. Modification Station. Είναι προηγμένης τεχνολογίας Fabricator για να φτιάξουμε καλύτερα αντικείμενα πάνω μας. Θέλει 2 τιτάνιο, ένα wiring kit και ένα computer chip. 2 silver και 3 silver δηλαδή. Για να δω, έχουμε. Έχουμε ένα μόνο. Ωραία. Άρα πάμε μία βόλτα με το Seamoth. Welcome aboard, Captain. Έπεσα πάνω σε κάτι. Silver. Είχα δει άλλο ένα. Καρχαρίας εδώ, ας πάω λίγο πιο προσεκτικά. Μπορώ να βγω. Φύγετε πάλι πυράγχας από εδώ. Από ό,τι φαίνεται η δουλειά μου δεν θα γίνει εύκολα. Να βγω μια γρήγορη
στα γρήγορα. Κόπερ. Όχι, δεν μας νοιάζει το κόπερ. Πάμε ξανά μέσα στο Σίδμοθ. Όπα, έπεσα πάνω σε ένα ψάρι. Δεν θέλω κόπερ, ρε παιδάκι μου. Lead. Κανονικά αυτά για το πρέπει να βρίσκω. Οχ, οχ, οχ. Να το. Απομακρύνθηκα πολύ. Αυτά τα τρία είναι sandstone. Α, αυτά έχουν silver. Βέβαια με χαμηλά δεν τα βλέπω. Να τα. Αυτό είναι limestone, έχει copper. Sandstone, αυτό είχε gold. Καλό είναι το gold, αλλά όχι για τώρα. Άλλο ένα. Όπα, κάτι με δάγκωσε. Όχι, παιδες, ατυχήσαμε. Ας γυρίσουμε σιγά σιγά προς τη βάση μας. Όπα, εδώ έχει πολλά. Τελευταία προσπάθεια. Limestone. Sandstone. Ωραία. Silver. Οκ. Okay, πάμε στο αγαπημένο μας Seamoth. Να και μια φάλαινα. Μας κάνει παρέα μέσα στο βυθό. Και για πάμε μια στη βάση. Νόμιζα είχε άλλο ένα. Για κάποιο λόγο εδώ το βλέπω να είναι, αλλά μετά δεν το βλέπω. Τι δουλειά έχει ο Ερχαρίας δίπλα το σπίτι μου. Οκ, μαζέψαμε κάποια πραγματάκια. Ξέχασα να φάω πριν φύγω. Μεγαλώνουν τα φυτά μας, πολύ καλή φάση αυτή. Νερό, κυρίως νερό. Και το φαγητό. Ωραία. Vital signs stabilizing. Μια χαρά. Ας βάλουμε το Stalker Dodi εδώ μέσα. Και τι χρειαζόμαστε τώρα, είπαμε, θέλει wiring kit, computer chip. Για να δούμε. Wiring kit έχουμε. Για computer chip θέλουμε table, coral sample και quartz. Table Core Sample έχουμε εδώ μέσα, νομίζω. Ναι. Είμαι προετοιμασμένος, παιδες. Θέλει δύο. Τώρα είμαι προετοιμασμένος, παιδες. Για να δούμε. Τέλεια. Και θα το βάλω εδώ πέρα. Αυτό το μπαούλο. Ωραία, χρειαζόμαστε παραπάνω οξυγόνο.
να δούμε. Ναι, χρησιμοποιώ το ήδη υπάρχον την ήδη υπάρχουσα φιάλη οξυγόνου και την κάνω καλύτερη. Μπορώ να κάνω και την άλλη. Θέλω 2 τιτάνιο. 2 τιτάνιο αμέσως έφτασε. Έλα cool lasers, μη με απογοητεύετε. Πάρτε και την άλλη φιάλη οξυγόνου και κάτι την πιο γαμάτη. Και τώρα έχουμε πάρα πολύ χρόνο κάτω από το νερό, από το 105 φτάσαμε στο 165. Μπορώ να βελτιώσω, λέει, το μαχαίρι μου και τα βατραχοπέδιλά μου, αλλά αυτό δεν είναι η πρώτη μου επιλογή τώρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω τώρα που ξημερώνει, καταρχήν ας φάμε αυτό. Όπα, το πέταξα. Φάτο. Πολύ ωραία. Θα αφήσω τα κόπερ μέσα και τώρα που ξημερώνει θα πάμε ξανά στην περιοχή με τα μανιτάρια για να φέρουμε. Μισό λεπτό, να βάλω αυτά μέσα. Και θα πάμε να φέρουμε, να ξεκλειδώσουμε το Cyclops. Το Cyclops είναι ένα, ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι ένα γαμάτο υποβρύχιο, το Cyclops είναι ένα πολύ γαμάτο υποβρύχιο. Βασικά θέλω να δω αν πηγαίνω σωστά. Ας βγούμε στην επιφάνεια. Γενικά αυτή την αποστολή την έχω καθυστερήσει γιατί στην ουσία υπάρχει ένας μικρός φόβος να φύγω μακριά από τη βάση μου για ευνόητους λόγους. Ας επισκευάσουμε. Ωραία. Όχι. Πού είναι, να το. Λοιπόν, πρέπει να πάω στην περιοχή με τα μανιτάρια. Αυτή η περιοχή βέβαια με αναγκάζει να περάσω από περιοχές που είναι λίγο τρομακτικές. Επίσης, κάποια κομμάτια του Cyclops βρίσκονται στην περιοχή με τα μανιτάρια, όπου άμα φτάσεις στην περιοχή αυτή είσαι ασφαλής. Αλλά υπάρχει και το τελευταίο στοιχείο για να ξεκλειδώσεις το Cyclops, είναι στην περιοχή που έχει βουνά. Έτσι λέγεται η περιοχή, Mountains. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν πάρα πολλοί Leviathans Reapers. Ένα από τα τέρατα του παιχνιδιού που δεν είναι και πολύ ευχάριστα να τα συναντήσεις. Γι' αυτό τόσο καιρό λίγο το καθυστερούσα, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε προς τα εκεί, να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Και ας ελπίσουμε να μην συναντήσουμε κάποιον έστω πολύ κοντά μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Συνήθως όταν κάνω τέτοια ταξίδια είμαι λίγο ήρεμος, θέλω να ακούω τι γίνεται γύρω μου. Με συγχωρείτε άμα δεν σας αρέσει η σιωπή μου. Φτάσαμε στα μανιτάρια. Ωραία. Τα μάτια μας ανοιχτά για συντρίμια από το Cyclops. Μισό λεπτάκι. Να δω. Κάπου εδώ είχε κάτι που θα μπορούσα να ανακαλύψω.
Να το, εδώ το φωτίζω. Moonpool Fragment, το είχαμε. Άρα τζάμπο το ψάχνω. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Φορτώνουν τα μανιτάρια, πέφτουν τα FPS. Δεν βλέπω πουθενά κομμάτια από το Seamoth. Caution. Passing safe depth. Αχα, δεν μπορώ να πάω πιο βαθιά, ε. Από το Seamoth είπα, από το Cyclops, τα κομμάτια του Cyclops ψάχνουμε. Τώρα μου θα φλασιά ότι είπα κάτι λάθος. Είναι αυτό, αυγό λογικά, ε. Δεν θέλω τα αυγά σας. Αυτό είναι. Είμαι από κάτω του τόση ώρα και δεν το βλέπω. Ναι. Cyclops Bridge Fragment. Το έχω κάνει, ε. Το bridge τουλάχιστον το έχουμε βρει. Κάτι είδα και εδώ να αγνοφαίνεται πριν φορτώσουνε. Έπεσα πάνω στο τέτοιο ή κάτι με έφαγε. Cool, χαλ, το έχω βρει. Το έχω βρει και αυτό. Παιδες, έχουμε τελειώσει με το... με το Cyclops σε αυτή την περιοχή. Άρα τώρα μένει να πάμε... στην περιοχή που λέγεται Mountains. Όπα. Εδώ είναι το τέτοιο, το Aurora. Μισό λεπτάκι. Ναι. Καλό να την κάνουμε από εδώ, γιατί όπως μου έχετε πει και στα comments, εδώ υπάρχουν οι Reapers. Πρέπει να βρω τα mountains τώρα για να ξεκλειδώσω. Το Cyclops. Ωραία, πρέπει να πάω προς τα εδώ. Αν οι υπολογισμοί μου είναι σωστοί. Κοιτάω και λίγο γύρω μου. Δεν θέλω να με φνιδιάσει ο τυπάς αυτός. Καμιά φορά φωνάζει. Όπω Θεέ μου, τι είναι αυτό? Είναι αυτό κάποιο είδος Πίκατσου? Φύγει από εδώ. Όπα, αυτές οι φωνές είναι σίγουρα. Μήπως είμαστε στα βουνά?
Ίσως είναι εδώ τα βουνά. Πολύ πιθανό. Ας ελπίσουμε να βρούμε στα σύνορα των βουνών κομμάτια του Cyclops και να μην χρειάζεται να μπω εκεί μέσα. Νυχτώνει κιόλας. Εγώ θα αφήσω το επεισόδιο εδώ πέρα. Ελπίζω να είμαστε ζωντανοί και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδές!